Χαίρετε συγχρηριστές, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Λοιπόν, στο σημερινό ξύρισμα θα δούμε ένα σαπούνι. Ένα σαπούνι το οποίο έχει κυκλοφορήσει κάποιο καιρό τώρα, αλλά ως γνωστόν, late to the party, όπως πάντα. Αλλά δεν πειράζει, καλή αργά παρά ποτέ. Και όπως θα καταλάβετε για το thumbnail, μιλάω για το Fougère Mystère. Από τη Savon Mystère, το σαπούνι του γιατρού, όπως γνωρίζουμε όλοι, στην Asa Base 2 plus γάλα γαϊδούρα, συν γάλα γαϊδούρα. Λοιπόν, το άρωμα είναι ένα πράσινο, πολύ πράσινο, φουζέρ, το οποίο βγάζει και έτσι λίγο πιο, κάτι πιο παλιακό. Μου θυμίζει άνετα έτσι αρώματα τα οποία βγαίνανε την εποχή του 70 και του 80, κάτι που θα ήταν σίγουρα της μόδας τότε. Δεν με ενοχλεί παρόλα αυτά, μ' αρέσει, δεν θα ήθελα να το φορέσω, αλλά δεν με ενοχλεί την ώρα που ξυρίζομαι. Γενικά ακόμα και κάποια γκουρμάντα αρώματα που έχω στο ντέν μου, μ' αρέσει να τα μυρίζω εκείνη την ώρα, να κρατάνε λίγο πάνω μου και μετά αυτό. Να μην το φοράω, να μην το έχω ως άρωμα. Παρ' όλα αυτά, πολύ ωραίο, μ' αρέσει. Είναι έτσι πιο ένα φουζέρ που πάει πιο πολύ προς το μπρουτ, έτσι βαρύ, όχι τόσο κρίσπι και δροσερό όπως κάποια άλλα που έχω στο ντεν. Ευχάριστο άρωμα, μ' αρέσει, αλλά όπως ξέρετε πιο πολύ με ενδιαφέρει να δω την απόδοση του σαπουνιού, εδώ τα συστατικά τα οποία θα τα γράψω και στην περιγραφή. Γενικά όταν τα διάβασα είχα μείνει εκπληκτός, έχει αλλάξει πολλά πράγματα ο γιατρός και έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα πάει το ξύρισμα. Υπόλοιπο setup, Menrock, φορτωμένη με μια στα Superior Platinum στην πρώτη της χρήση και πινελάκι, πινελάρα βασικά, το Simo Gunners Club του Μπαντσέριμπουτ φορτωμένο με ένα μπότι θύσανο. Θα σβήσουμε εννοείται και με το aftershave του γιατρού. Πλέον φτιάχνει aftershave ο γιατρός, το ξέρουμε όλοι αυτό. Έχω ένα δειγματάκι εδώ πέρα, γιατί δεν έχω πάρει ακόμα κάποιο set από τον γιατρό. Δανεικά είναι όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Περιμένω απλά να βγάλει ένα άρωμα που θα μου κάνει πιο πολύ έτσι κλικ. Του το έχω πει κιόλας. Αυτά. Πάμε να δούμε το σαπούνι, επιστρέφω με φορτωμένο πινέλο και πάμε για το πρώτο ξύρισμα. Έχω καιρό να κάνω βίντεο, νομίζω το είπα και στο προηγούμενο βίντεο με την Αθηνά και φαίνεται αυτό, δεν μπορώ να το κρύψω. Επιστρέφω σε λίγο. Φορτωματάρα όπως πάντα και φύγαμε για το πρώτο πέρασμα ή για το face lathering. Εμένα το σαπούνι μου θυμίζει έτσι, δεν ξέρω αν έχει μέσα στις νότες πεύκο, αλλά αυτό μου βγάζει πάρα πολύ. Και μόλις βράχηκε, μου έβγαλε και λίγο παραπάνω από τη λεβάντα που ίσως έχει μέσα, εντάξει φουζέρ είναι. Έχω περιέργεια να δω αν φουσκώνει όσο φουσκώνει το η Asa Base 1, την οποία χρησιμοποίησα στο τελευταίο μου ξύρισμα, το οποίο τυχαίνει να είναι το βίντεο με την Αθηνά. Λοιπόν, επειδή μου έδωσε την εντύπωση ότι φόρτωσα αρκετά, δεν έχω φορτώσει αρκετά, κάνω μια παύση και επιστρέφω πάλι. Και επιστρέψαμε. Πολύ καλύτερα τώρα. Τα γένια είναι 3 ημερών σε περίπτωση που δεν τα ανέφερα. Επίσης αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι το άρωμα είναι πιο γλυκό σε αυτή τη βάση
από ότι είναι στη βάση ΑΣΑ1. Μια τελευταία πινελιά νερό. Πολύ ωραία γυαλάδα και νομίζω ότι είναι πιο έντονη από την Asha Base 1. Τέλεια. Φύγαμε για το πρώτο πέρασμα. Ξεχάσει το λεκανάκι, θα το έχω στο δεύτερο πέρασμα. Δεν μασάει πουθενά η Menrock. Αν και για μένα είναι γι' αυτό το σκοπό την έχω. Πέρα από το ότι μου προσφέρει πολύ ωραία ξυρίσματα, την έχω για 3 ημερών, για 9 και πάνω. Τώρα σε αυτή την περίπτωση είναι 2,5 για ακριβώς 3. Τέλεια. Ξεπλένουμε και πιστεύω για το δεύτερο πέρασμα. Πληκτικό πρώτο πέρασμα και πάμε για το δεύτερο. Ο αφρός είναι απίστευτα μαλακός. Κάτι που μου αρέσει. Απίστευτα μαλακός. Λεκανάκι όπως υποσχέθηκα και φύγαμε για το δεύτερο πέρασμα. Λέω να συγχωρηθώ για τις φαβορίτες. Πόρε, Menrock. Menrockάρα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
Κάποιοι φίλοι είναι τυχεροί γιατί χρησιμοποιούν και μέρα παραμέρα. Εγώ δεν μπορώ. Δεν αντέχει. Το δέρμα μου δυστυχώς. Εδώ έχω αρχίσει και καταλαβαίνω ότι παίζει με το σαμπούνι, παιδιά. Στο πρώτο ήταν και τα γένια στη μέση, δεν καταλαβαίνω πολλά. Εδώ μου δείχνει τώρα τι έχει να προσφέρει. Ξεπλένομαι και πιστεύω για την κόντρα. Απίστευτα μαλακός αφρός. Φύγαμε. Δώσαμε. Από λάθος δικό μου βέβαια. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Ξεπλένομαι και πιστεύω για την αποφώνηση. Σαβόν Μιστέρ με το άρωμα Φουζέρ Μιστέρ στην Άσα 2 βάση μαζί με γάλα γαϊδούρας. Ντοκ, απλά εξαιρετικό. Εξαιρετικό, προστασία, ολισθηρότητα και όταν πέσει νερό πάνω η μεταξυριστική ολισθηρότητα είναι τρομερή, για όποιον ενδιαφέρεται εννοείται. Post save, δεν περιμένω ελαφρύ post save λόγω του γάλακτος που έχει βάλει μέσα και εννοείται και μετά άλλα συστατικά, αλλά πιο πολύ του γάλακτος. Έχω παρατηρήσει ότι στο δέρμα το δικό μου, επειδή έχω δοκιμάσει διάφορες βάσεις τώρα τελευταία, ό,τι έχει γάλα μέσα είναι πιο πλούσιο το post save. Και αναμενόμενο κιόλας αυτό που λέω, δεν είναι κάτι καινούριο. Πάρα πολύ ωραίο το aftershave, πολύ ωραίο, το γνωρίζω, έχω το κούμπα το aftershave. Απλά τώρα πήρα μια καλύτερη ιδέα γιατί το κούμπα έχει αρκετή μενθολή και γενικά με μενθόλες μέσα σε σαπούνια και σε aftershave κάπως με κάνουν να μην πολύ καταλαβαίνω το τι έχει να προσφέρει όντως το aftershave και το σαπούνι. Αυτή η βάση για μένα
τη βρίσκω να είναι η καλύτερη βάση από όλες αυτές τις βάσεις που έχω δοκιμάσει από τον γιατρό, από τότε που το γνώρισα βασικά, μέχρι τώρα είναι η καλύτερη βάση. Δεύτερη θα έβαζα το Pine Tar και πολύ πολύ κοντά στο Pine Tar θα έβαζα και τη βάση με τη Vegan. Τώρα Vegan και Pine Tar μπορεί να αλλάζανε θέσεις, αλλά για μένα η πρωτιά είναι με το γάλα γαϊδούρας. Με αρκετή διαφορά. Δηλαδή αυτό το σαπούνι είναι πραγματικά τρομερό, το απόλαυσα. Θα κάνω και άλλα τεσταρίσματα, ήταν η πρώτη επαφή μου με το σαπούνι. Θα κάνω και άλλα τεσταρίσματα με λιγότερες μέρες, λιγότερων ημερών γένεια. Αλλά, Doc, μπράβο, συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είσαι ανώτερα εννοείται και περιμένουμε για κανένα αρωματάκι καινούριο. Έτσι. Έτσι, ένα τσίγκλισμα. Σε τσιγκλάω τώρα, το ξέρεις. Λοιπόν, αυτά κύριοι. Τρομερό σετ. Elite πλέον σετ. Όχι πως δεν ήταν το άλλο, αλλά τώρα μιλάμε για elite επίπεδο. Μιλάμε για σαπούνι που μένα μου ταράσει τέλος πάντων το top 10. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι να μιλήσω για top 10. Βασικά τι top 10, top 5. Δεν μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι. Πάρα πολύ ωραίο σαπούνι. Δοκιμάστε το. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Αυτά. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και ελπίζω να σας άρεσε και το βίντεο. Αν έχετε κάποια απορία ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι, το comment section είναι ανοιχτό όπως πάντα. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Χαιρετώ.